Σαν γενική εντύπωση, αυτό το οποίο διατυπώθηκε στην Επιτροπή είναι ότι περισσότερο κινδυνεύουμε από τον πανικό που μπορεί να προκληθεί παρά από τον ίδιο τον ιό. Επίσης, μια δεύτερη διαπίστωση των επιστημόνων και των εξειδικευμένων οι οποίοι μετήχαν στην Επιτροπή αυτή ήταν ότι πιο πολύ κινδυνεύουμε από άλλους ιούς παρά από το συγκεκριμένο ιό. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι πρέπει να έχουμε σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Και αυτό θα γίνει. Θα πρέπει όλοι να ενημερωθούμε ότι δεν είναι κάτι τραγικό, είναι ένα συνηθισμένος ιός, πολύ πιο light, θα έλεγα, ή πολύ πιο χαμηλών τόνων από κάποιους άλλους ιούς οι οποίοι κυκλοφορούν και έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι τι πρέπει να γίνει όπως σε κάθε ιό και να τον αντιμετωπίσουμε όπως κάθε ιός αντιμετωπίζεται. Κοινή πεποίθηση όλων μας είναι ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και ότι βασικός στόχος των δράσεων του Δήμου πρέπει να είναι η ενημέρωση των πολιτών τόσο όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λάβουν για την αντιμετώπιση για την πρόληψη της λίμωξης από τον κορονοϊό, όσο και την ενημέρωση για το τι ενέργειες πρέπει να έχει οποιοδήποτε έχει απορίες ή οποιοδήποτε έχει κάποιο επίφοβο κρούσμα, πού πρέπει να απευθυνθεί και τι πρέπει να κάνει. Ο Δήμος έχει δράσει τις επόμενες μέρες ενημέρωσης τόσο στο έντυπο υλικό όσο και στα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει προς αυτές τις κατευθύνσεις. Μιλάμε για μια υιογενή λίμωξη η οποία είναι ελαφριά, δεν δημιουργεί πολλά προβλήματα. Νοσούν αρκετοί, αλλά οι ελάχιστοι αυτοί θα έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι υγειονομικές μονάδες του Δήμου μας είναι έτοιμες και το νοσοκομείο και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι μονάδες και αυτές να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά. Όμως θα πρέπει ο πληθυσμός να ενημερωθεί και αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου, να ενημερώσουμε τον πληθυσμό, όλο τον γενικό πληθυσμό για τα προβλήματα που δημιουργεί και την νοσηρότητα που έχει τη χαμηλή και από εκεί και πέρα να συμβουλέψουμε όλους σας να μην πηγαίνετε στα νοσοκομεία, να μην πηγαίνετε στα κέντρα υγείας σωριδών, αλλά να ενημερώνεστε από τους γιατρούς σας, έτσι ώστε θα πάρετε τις πληροφορίες σωστές να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της υγιεινούς αυτούς λίμωξης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δινόμαστε καλά, να τρώμε καλά, να τρώμε φρούτα, λαχανικά, να έχουμε καλές συνθήκες υγιεινής στις σχέσεις μας με τον διπλανό μας και όλα θα πάνε καλά.